minuto. Άμα παίζει ακόμα ο Μαρίνος, πνιγούμε. 1-0. Άστε και εκεί. Απλά είναι εκεί που ο αέρας είσαι απέναντι από τον νοτιά. Το βάλω. Φωνόταν. Απλά είναι εκεί που ο αέρας είσαι απέναντι από τον νοτιά. Το βάλω. Απλά είναι εκεί που ο αέρας είσαι απέναντι από τον νοτιά. Το βάλω. Προετοιμαστήκαμε, πιστεύω, κατάλληλα όλη την εβδομάδα για αυτό το μάτς. Ξέραμε ότι ο Ιπποκράτης θα έχει κάποιες ελλείψεις, κάποιους κομβικούς παίχτες. Πιστεύω το διαχειρίστηκαν οι παίχτες πολύ σωστά, γιατί από αυτούς εξαρτάται κυρίως. Παίξαν με ψυχή, παίξαν με πάθος και νομίζω, αν δεν κάνω και λάθος, ότι ο Ιπποκράτης μας έκανε μόνο μία φάση σε όλο το 90 λεπτό με ένα φάουλ, με ένα στημένο. Να δώσω συγχαρητήρια φυσικά και στους 22 και στις 8 αλλαγές που παίξαν τα υπόλοιπα τα παιδιά. Αγωνίστηκαν, ένα ωραίο παιχνίδι, το ευχαριστήθηκαν πιστεύω όλοι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Ήρθατε προετοιμασμένοι, όπως ναι. Είπατε για αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι. Προσπάθησα μετά την σφαλιάρα από την Ορεστιάδα να δώσω λίγο τα παιδιά, λίγο ηθικό. Ήρθε η νίκη έτσι όπως ήρθε με τις καστανιές. Φάνηκε ότι τα παιδιά ανέβηκαν ψυχολογικά και σήμερα φάνηκε ακόμη καλύτερα και στο γήπεδο με τον Ιπποκράτη, που πιστεύω είναι από τις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία. Στόχος ομάδος από την αρχή είπαμε με τα παιδιά να ευχαριστούνται το ποδόσφαιρο, να έρχονται στις προπονήσεις, να φεύγουν ευχαριστημένοι, να είμαστε καλά όλοι. Τώρα, εάν στο τέλος δούμε ότι είμαστε μέσα στην πρώτη τετράδα, στην πρώτη τριάδα, θα είναι για μας σίγουρα κάτι καλό.
Θέλαμε να ανεβάσουμε λίγο επίπεδο από πέρσι στην ομάδα. Κάναμε κάποιες προσθήκες, κάποιους έμπειρους παίκτες, κάποιους νεαρούς. Σιγά σιγά αρχίζουν και δένουν. Πιστεύω να είμαστε σε μια καλή θέση. Δεν μιλάω φυσικά για πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα θέλει άλλα πράγματα και εμείς δεν τα έχουμε ακόμη. Νομίζω είναι 4-5-6 ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν το στόχο. Στο τέλος θα φανεί φυσικά προς το τέλος ποιος πραγματικά θέλει το στόχο αυτό, την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί πρέπει να κάνεις και ένα προγραμματισμό για να πας στη ΓΑΜΑ Εθνική και όχι σε μία νύχτα να αποφασίσεις επειδή είσαι δεύτερος ή τρίτος, αύριο πάω στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει μελέτη, θέλει δουλειά και βλέπετε τελευταία χρόνια στον Εύρο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ομάδες που ανεβαίνουν, πέφτουν και κάνουν άλλα 3-4-5 χρόνια να συνέλθουν. Λίγα λόγια για το παιχνίδι, για τη μεγάλη νίκη. Πιστεύω πως ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και πως το χρειαζόταν και η ομάδα. Όπως είπε ο δάσκαλος, προετοιμαστήκαμε πολύ καλά στις προπονήσεις. Δουλέψαμε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Και όταν ήρθαμε εδώ, γνωρίζαμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι απαιτεί ο δάσκαλος από εμάς και τι είναι ο στόχος της ομάδας σήμερα. Ο οποίος ήταν η νίκη φυσικά, γιατί δεν μας έπαιρνε να κάνουμε κάτι άλλο. Ήταν μία από τις σημαντικότερες νίκες, γιατί μας ξανέβαλε στο παιχνίδι κυρίως. Γιατί μετά από τον Ορέστη, την Κέλα με τις σφαίρες και όλα αυτά, η ομάδα έχασε ψυχολογία. Βέβαια, το δείξαμε πιο πολύ πιστεύω ότι το θέλαμε να κερδίσουμε. Είχαμε πιο πολλές φάσεις, μπαίναμε πιο δυνατά, κυριαρχούσαμε γενικά στο παιχνίδι. Βέβαια και ο Μπουγκράτης έπαιξε πολύ καλά, αλλά εμείς δείξαμε πιο πολύ ό,τι θέλουμε. Καταρχήν θα ήθελα να και εκ μέρους των παιχτών μου να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Ιπποκράτη για την φιλοξενία. Ήταν άψογη. Βέβαια η ομάδα του Ιπποκράτη φημίζεται για τις φιλοξενίες. Ήμουνα και παλιότερα εδώ, ξέρω πως είναι το σωματείο, πως λειτουργεί σε τέτοια πράγματα. Είναι μπροστά πολλά άλλα σωματεία. Όσον αφορά τον αγώνα τώρα, πιστεύω ότι ήμασταν σήμερα καλύτεροι από την ομάδα του Ιπποκράτη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κερδίσαμε αχωμένα στο τέλος, αλλά με βάση τις ευκαιρίες που ήταν, πιστεύω πως έπρεπε να το καθαρίσουμε. Δεν κινδυνεύσαμε σε καμιά στιγμή του παιχνιδιού. Ήμασταν προστολωμένοι στο στόχο να κερδίσουμε και πιστεύω ότι κερδίσαμε και στο τέλος εύκολα. Θυμάμαι καλά από μια στιγμένη φάση που την πήρε την μπάλα ο αέρας και τη χτύπησε το δοκάρι από πάνω. Μόνο μια τέτοια ευκαιρία. Να τη θέσει με εμάς που χάσαμε 4-5 κλασικές ευκαιρίες για να το κερδίσουμε. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι εν αντιθέση με άλλες ομάδες δεν ξέρω τι στόχους έχουν. Τη βάζουν γιατί μπαίνουν και άλλα επίπεδα στη μέση. Εμάς ο στόχος όλων των παιδιών είναι κάθε παιχνίδι νίκη. Πιστεύω ότι είμαστε σαν παίκτες, έχουμε την πιο πολύ ποιότητα από όλες τις άλλες ομάδες, σαν παίκτες πιστεύω, αλλά η ποιότητα δεν φτάνει μόνο στα λόγια, πρέπει και στο γήπεδο. Φάγαμε μια μεγάλη πατατιά μέσα στην Οριστιάδα. Δεν το πίστευε κανένας αυτό που έγινε και μέσα στην Οριστιάδα την αρχή. Πιστεύω ότι ήταν το αποτέλεσμα έκπληξη στο όλο το χώρο του Εύρου, το 5-0. Πιστεύω ότι μετά τις καστανιές που πήραμε την νίκη στο τέλος, ανέβηκε η ψυχολογία μας και το φάνηκε και σήμερα στο γήπεδο. Το επόμενο παιχνίδι είναι τώρα ο στόχος μας και αυτό στη νίκη, όπως και σε κάθε παιχνίδι είναι η νίκη. Ποιο ήταν το κλειδί σήμερα που η ομάδα οδηγήθηκε σε αυτή την πολύ μεγάλη? Το κλειδί, καταρχήν εμείς πιστεύουμε στους αυτούς μας. Δεν ξέρω τώρα τι βγάζουν προς τα έξω, τι λένε. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε μεταξύ μας οι παίκτες. Ξέρουμε αυτό που σας προείπα, ότι έχουμε μια ομάδα με την, πιστεύω, από τους καλύτερους, πιο ποιοτικούς παίκτες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες ομάδες. Το κλειδί ήταν το πάθος που θέλαμε να πάρουμε το παιχνίδι για να καλύψουμε κιόλας, γιατί είχαμε και στο μυαλό μας ότι άλλη τέτοια εμφάνιση που κάναμε στην Οριστιάδα δεν θέλαμε να ξανακάνουμε. Το κλειδί ήταν το πάθος και αποφασιστικότητα αποδείξαμε. Και πιστεύω ότι φάνηκε μέσα στο γήπεδο, το είδατε κι εσείς, ότι τα μάτια μας γυάλιζαν. Εν αντιθέσει με την ομάδα του Ιπποκράτη, η οποία είναι μια καλή ομάδα, που δεν το είχε όμως αυτό το στοιχείο και φαινόταν και στο παιχνίδι.